de cat in blooming water, μουρνιάω. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε όλοι μαζί να πούμε μια βολτίτσα. Αυτό εννοείται. Να ανοίξουμε λίγο γκάζι, γιατί έχουμε βγάλει γλώσσα. Του έχω πει 2-3 φορές. Έχουμε βγάλει γλώσσα μερικά κατάλια. Του έχω πει. I am a 45 years old. Του έχω πει 2-3 φορές και συνέχεια, όχι, και πρέπει να πάω. Το παιδί μου έχει φροντιστήριο και όχι, η γυναίκα με περιμένει. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε βιντεάκι με τον μηχανικό μας, τον Αλέξη Λιβανά. Οπότε, hello και welcome. Πάμε μέσα να δούμε. Μάλλον έχετε δει ήδη. Είχαμε πει σε ένα παλιότερο βιντεάκι για ένα υποπλαίσιο που έπρεπε να φτιάξουμε και μία εξάτμιση λίγο χαλασμένη. Εμάς τώρα είναι λίγο χαλασμένη η εξάτμιση. Ετοιμάζουμε το χειρουργείο, λοιπόν. Και το υποπλαίσιο πάει έτσι. Εδώ στηρίζεται στην πάνω μεριά του σκέλετου και εδώ στις δύο βάσεις. Από εδώ περνάει η εξάτμιση και η κοπή αυτό. Να πούμε ότι ένα υποπλαίσιο RMZ 4,5 σε RF, όλα τα μηχανάκια εδώ τα αγωνιστικά, κάτω από 4 εκατοστάρικα δεν έχει. Γιατί ξέρεις, έρχεται κάποιος στο μαγαζί και φάγα καπάκι μας τώρα, ναι, άλλαξε μου υποπλαίσιο. Άκου πόσο κάνει. Και μετά να παραγεί. Όταν του λέω ότι λυπηρεί. Μήπως φτιάχνει. Πώς μπορεί να το επισκευάσουμε. Τέλος πάντων, εμείς να πούμε ότι έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο μας έχει δει στα χέρια. Και για να το δουλέψεις πρέπει να έχεις κάνει όχι σεμινάρια, μεγάλη διατριβή στο πώς θα κολλήσεις αλουμίνιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το λέω με κακία, ότι καλά να πάθετε που δεν μάθετε. Γιατί εμένα άνοιξαν τα μάτια μου και είχα πρόβλημα στο δέρμα της λάμψης. Να κολλάω με αργόν και με τι. Τέλος πάντων. Και αυτό το έκανα επειδή η χρόνια χρήση αγώνων motocross είχε πολλά αλουμίνια σπασμένα και δεν με σίβερνε. Και η τσέπη δεν σήκωνε. Λες τώρα, αδερφέ. Λοιπόν, θα κολλήσουμε πρώτα αυτό εδώ. Εντάξει. Θα δείξουμε τη διαδικασία πώς γίνεται να κολλήσει αλουμίνιο, εφόσον έχει stick. Και να πούμε ότι οι συγκολλήσεις αλουμινίων είναι και διαφορετικές. Μπορεί να πάρεις ένα αλουμίνιο ηλεκτρόδιο από το χρωματοπολείο, ηλεκτρόδιο για την ηλεκτροκόλληση. Αλλά για να μπορέσει να κολλιώσει, πρέπει να είναι inverter και να έχει αρκετά αμπέρ και ομαλότητα. Μπορείς να το κολλήσεις. Δεν θα πιάσει, δεν θα ζεστάνει και τα δύο μέταλλα να μπορέσει να δέσει. Ο ένας τρόπος είναι αυτός. Εντάξει, υπάρχει και η MIG. Η MIG είναι η αργόν που πετάει σύρμα. Χαμηλότερης ποιότητας. Ναι, αλλά έχω δει βιντεάκι στο YouTube που μοντάρουν τα Ferrari. Το πλαίσιο της F40, παραδείγματος χάρη, είναι αλουμινένιο. Και όπως κοιτούσα το βίντεο, έβλεπα τους μηχανικούς που μοντέραν το πλαίσιο. Και βλέπω δύο τεχνίτες βάζουν τη βάση του ψαλιδιού τα πίσω και την ένα γαζόνι με την αργόν. Αυτή. Τέτοια μάρκα. Τη Ferrari. Αλλά απλώς τι έχει κάνει. Έχει αλλάξει φιάλια αέριο. Έχει βάλει αδρανές αέριο, μία αναφλέξιμο, το οποίο δεν είναι ατάλ και κοργκόρ, είναι καθαρό αργόν. Και το σύρμα που πετάει μέσα από τη μύτη είναι σύρμα αλουμίνιο. Αυτή. Εντάξει. Αυτό γίνεται σε κάποιες εταιρείες για να βγει γρήγορα στη γραμμή παραγωγής στο όχημα, είτε αυτοκίνητο είτε μηχανάκι. Μετά πάμε σε αυτήν εδώ, η οποία έχει γύρωση κανονικά. Εντάξει. Έχει τη μύτη που θα κολλήσεις. Με το που πάτησα τώρα πετάει αέριο και από αυτή τη μύτη, η οποία είναι βολφράμιο. Βολφράμιο είναι πιο σκληρό και από το κοβάλτιο. Για να μην λιώνει. Εγώ το θεωρώ αυτό εδώ ένα επίτευγμα της μηχανικής. Δηλαδή από την ώρα που κατασκευάστηκε αυτό εδώ, λυθήκανε πολλά χέρια και να πούμε ότι είναι πανάκριβο. Υπάρχουν κάποιες στίξεις στο εμπόριο, αλλά είναι DC. Πετάει μικρό ρεύμα και μπορεί να κολλήσει ανοξείδωτο και σίδερο. Δεν είναι AC να κολλήσει αλουμίνιο. Εντάξει. Και για να μπορέσεις να έχεις μια 315 αμπέρ, όπως είναι αυτή, η οποία δεν είναι κινέζικη, είναι πολύ καλή ποιότητα, χρειάζεται και βαθύ ρεύμα. Δηλαδή, εμείς πήραμε μια πολύ μεγάλη, να μπορέσουμε όταν έχουμε σε ένα καπάκι, σαν αυτό εκεί, ρήγμα ανάμεσα στις έδρες,
να μπορέσουμε να βγάλουμε την έδρα, να το κολλήσουμε και να το στείλουμε για πλάνισμα. Εντάξει, ωραία μέχρι εδώ. Τέλεια. Ο ελέφαντος λέει, τα εξηγώ καλά. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας ακολουθούν και αυτούς που γράφουν και διάφορα τα οποία δεν ισχύουν, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Μας έγραψε κάποιος, φτιάξαμε ένα αστερόκλειδο, το οποίο το κάνω δώρο εγώ στο φίλο μου τον Δημήτρη. Και γράφει κάποιος. Δημήτρης. Γράφει σχόλιο, ωραία λέει που έχετε MIG, DIG, όρεξη για δουλειά και το και τ' άλλο. Αλλά ρε παιδιά, γιατί δεν πάτε στο εμπόριο να πάρετε ένα αστερόκλειδο, πώς το πέ, γατζόκλειδο. Γατζόκλειδο να λύσετε. Όπως είναι το στρογγυλοφάναρο, έχει αυτό το σίδερο που κάνει το έτσι για να μπουν οι δύο βίδες του τιμονιού. Το παξιμάδι με τις τέσσερες ανοχές, για να μπει το εργαλείο με τις τέσσερες εξοχές, είναι χωνευτό μέσα. Πού να μπει ρε παιδιά γατζόκλειδο εκεί μέσα. Ρε Χριστιανέ, αφού δεν ξέρεις, η μη μάθεια είναι χειρότερο της αμάθειας. Άστε εμείς που είμαστε μηχανικοί 30 χρόνια να το φτιάσουμε, να φτιάσουμε το μίτσο και να το κάνουμε κι εμείς σαν χόμπι που γουστάρουμε τη δουλειά μας και μας αρέσει και περνάμε ωραία και τέτοια. Μπαίνει τώρα ο κάθε μικρούλης πιτσιρικάς και λέει, θα πηγαίνω να πάρω ένα γατζόκλειδο. Τι μας κάνουν, επίδειξε ότι ξέρουν και. Και φτιάχνουν και εργαλεία. Και φτιάχνουν και εργαλεία. Τέλος πάντων, εντάξει. Ό,τι είπαμε νερό για αλάτι. Πάμε στη συνέχεια. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε και να πούμε 2-3 μυστικά. Ότι πρέπει να είναι καθαρή η κόλληση, ότι πρέπει να πάρουμε προπάνιο, να ζεστάνουμε το αλουμίνιο, να το προθερμάνουμε, ώστε την ώρα που θα δώσουμε την ένταση με την DIG να έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Να πούμε το μυστικό ότι στη συγκόλληση του αλουμινιού είναι η καθαριότητα. Τα σημεία που πρέπει να καθαρίσουν πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρά. Ένα μέταλλο, ένα σίδερο, παραδείγματος χάρη με μια ηλεκτροκόλληση, μια αργών, κάπου από το κολλάς, η φλόγα καίει τα καμένα μπλάτια, οτιδήποτε υπάρχουν και θα την κάνει την κόλληση. Εδώ, αν υπάρχει ένα ψεγάδι από ξένο σώμα, κάνει αντίδραση το αλουμινίο και δεν γίνεται ομαλή κόλληση. Ομαλό το χαζί. Εντάξει. Εμείς τώρα θα το ζεστάνουμε και με το προπάνιο λίγο για να δώσουμε μια θερμοκρασία, γιατί τα δύο κομμάτια του αλουμινίου έρχονται και δένουν στο σημείο τύξεως. Στη γλώσσα των ηλεκτροσυγκολητών που κολλάνε αλουμίνιο είναι όταν κάνει μπάνιο, έτσι το λένε. Δηλαδή βλέπεις μέσα από τη μάσκα το ρεύμα να σκάει πάνω στο αλουμίνιο, να κάνει ζζζζζζ. Και την ώρα που αρχίζει να λιώνει το αλουμίνιο, να λιώνει, πώς λιώνει το καλάι, εκεί του ρίχνεις με τις βέργες που θα δείξουμε στη συνέχεια. Τώρα οι βέργες, εμείς έχουμε πάρει το 4047 νούμερο, εντάξει, είναι το πιο κινήσιμο νούμερο, γιατί υπάρχει το 4045, 40, διάφορα νούμερα. Το 70-75 αεροπορικού τύπου, με αυτό που φτιάχνουν τα ποδήλατα, εντάξει, δηλαδή αν σπάσουμε ένα σκελετός ποδήλατο 70-75 αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, που πρέπει να βάλουμε το ανάλογο. Λοιπόν, πάμε να στηρίξουμε το κομμάτι, να στηρίξουμε το κομμάτι και να ξεκινήσουμε την κόλληση, εντάξει. Να πούμε ότι χρησιμοποιούμε πάντα μία σειρματόβουρτσα, η οποία από καινούρια, δεν κάνει να τη χρησιμοποιήσει αλλού. Μόνο για να ξύγεις αλουμίνιο, για να μπορέσει να καθαρίσει, να βρει καθαρό πεδίο ώστε να μπορεί να γίνει η συγκόλληση, εντάξει. Δηλαδή αυτή τη σειρματόβουρτσα την έχουμε μόνο για την αλουμινοκόλληση. Δεν παίρνεις να κάνεις τώρα το stand-up line του παπιού, ωραία.
Ούτε τη χάρη από το Πάσχα που έψησε. Όχι! Ποτέ! Ποτέ! Για να το συγκρατήσω πρώτα. Πολύ ωραίο γαζί, έτσι, καθαρό, χωρίς βρωμιές αλουμινίου, και τα δύο μέταλλα έχουν γίνει μπάνιο για να μπορέσουν να παντρευτούν, εντάξει. Δεν είναι το εργοστασιακό γαζί, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτές, αλλά ξέρουμε να κολλάμε. Αλλάζουμε θέση. Να πούμε ότι όταν κάνουμε μια συγκόλληση σε ένα σημείο, πρέπει να το τσιμπήσουμε σταυρωτά το κομμάτι, γιατί την ώρα που γίνεται το λιώσιμο της κόλλησης, όταν μαζεύει η κόλληση, τραβάει. Το τσιμπάς κολλάει, τραβάει μετά. Εντάξει. Τώρα εμείς το έχουμε τσιμπήσει, φτιάξαμε ένα γαζί στην από εδώ μεριά, τώρα πάμε στην από εδώ μεριά. Είναι γερό όμως αυτό? Ασφαλώς και είναι γερό, διότι με τέτοιο κόλλημα στο Αρεμιζέ το δικό μου, όταν έτρωχα 3 χρόνια με Σουζούκι, με την ομάδα του κυρίου Δημήτρη Γεραμιδά, είχα πηδήξει πολλά άλματα. Πολλά άλματα, και φανταστείτε ότι είμαι και λίγο γουστά. Εντάξει, είσαι κακαμάζος εσέ, αλλά και λίγης δεν δικοπλέον. Αλλού έσφαγε, εκεί που το κάλαγα δεν έσφαγε. Πάμε να συνεχίσουμε. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο θα έλεγα. Μερικές φορές μου αρέσουν οι κολλήσεις που κάνω. Μερικές φορές δεν μου αρέσουν, γιατί μου φέρνουν κάρτερ, παραδείγματος χάρη, μου φέρνουν. Τέλος πάντων, κανένας φίλος, το οποίο απολαβίζει. Να πούμε ότι το αλουμίνιο έχει πόρους. Δεν είναι κάρτερ από μηχανάκι και έχει λάδια μέσα. Δεν γίνεται να κολλήσει τέλεια. Α, έχει ρουφήξει μέσα. Βέβαια, γιατί καταλάβεις, πρέπει να το κλείσεις πάρα πολύ καθαρά. Να το βάλεις, να το ψήσεις με το προπάνιο. Να το έχεις, να το κορτσάρεις σε θερμοκρασία. Για να βράσει, να φύγουν τα λάδια, για να μπορέσει να καθαρίσει. Ξέρεις τι είναι να σου φέρουν αλουμινίνιο κάρτερ? Έχει τη δυσκολία του. Λοιπόν, και τελειώσαμε αυτή τη στιγμή το υποπλαίσιο. Το υποπλαίσιο είναι έτοιμο, κολλημένο, στιβαρό. Εντάξει. Και να πούμε ότι σε κάποια υποπλαίσια τα οποία έχει καταστραφεί σε κάποιο τέτοιο σημείο, όπως είναι τετράγωνο, παίρνουμε την εσωτερική τους και βάζουμε ένα εσωτερικό τετράγωνο μόσχευμα αλουμίνιο και μπορούμε να το στηρίξουμε. Εντάξει. Το υποπλαίσιο είναι έτοιμο για το φίλο μας Θανάση. Πάμε στην εξάτμιση. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Τσιμέντο. Είναι τσιμέντα τα γρήνια. Πάρτε διαόλοι μου.